Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Και για εσάς ισχύει αυτό, όπως και για όλους τους υποψηφίους. Έτσι απομένουν λίγα 24 ώρα μέχρι τις κάλπες. Ποια είναι τα θέματα που βλέπετε εσείς ότι κυριαρχούν, ότι βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα, ενδιαφέρουν τους ψηφοφόρους, στρέφουν εκεί το ενδιαφέρον τους, κατά συνέπεια θα τους οδηγήσουν και το τι θα πράξουν στην κάλπη πίσω από το παραβάν? Σίγουρα το κορυφαίο θέμα είναι το θέμα της οικονομίας. Είναι αυτό το οποίο καίει όλους, είτε αυτοί είναι επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, συνταξιούχοι, μικροεισοδηματίες. Όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν ξαφνικά τον πληθωρισμό και την αφαίρεση του εισοδήματος σαν πρώτιστο, την εκτείναξη των τιμών σαν πρώτιστο και κορυφαίο θέμα. Σίγουρα αυτό θα κρίνει σε μεγάλο μέρος τις εκλογές. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι σίγουρα τα θέματα διαφάνειας, είναι τα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας και λειτουργίας του κράτους. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με τις υποκλοπές, όλα αυτά που συνέβησαν ουσιαστικά με την ακύρωση του κράτους δικαίου, την ακύρωση των. Την υποστολή, την υποστροφή της αξίας της δικαιοσύνης, δηλαδή όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα σε μια δημοκρατία μπροστά από τις εκλογές, 2 μήνες πριν τις εκλογές, 3 μήνες πριν τις εκλογές και δεν δίνεται απάντηση, τίθεται ένα σοβαρό θέμα. Πώς μπορούμε να λειτουργούμε έτσι? Και κυρίως καταρακώνεται αυτό το επιτελικό κράτος, το οποίο ευαγγελίζονταν η κυβέρνηση και το οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Το επιτελικό κράτος φροντίζει πρώτα απ' όλα για την καλή λειτουργία του κράτους και οι κορυφαίοι θεσμοί του είναι μεταξύ αυτών η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε στα οικονομικά ζητήματα και ευρύτερα μπορούμε να πούμε ότι τους πολίτες σαφώς και ενδιαφέρει η τσέπη τους, έτσι, πόσα πρέπει να πληρώνουν κάθε μήνα, ποια είναι τα έξοδά τους σε σχέση πάντοτε με τα έσοδά τους. Να πούμε εδώ ότι έχει προκαλέσει άλλο σήμερα η τοποθέτηση του κ. Κατρογκάλου για την αύξηση των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν νομίζω, ήταν μια ανάμνηση του κύριου Κατρόγκαλου από τον νόμο ο οποίος άλλαξε. Δηλαδή η κριτική που μπορεί να δεχθεί εκείνος ο νόμος είναι ότι το βλέπουν, άλλοι το βλέπουν κάπως, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Εγώ θα σας πω μόνο ότι εμείς δεν έχουμε πλέον, δεν παίρνουμε ασφαλιστικές φορές, το πρόγραμμά μας δεν περιλαμβάνει τη συλλογή των ασφαλιστικών εισφορών με βάση το εισόδημα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα και. Εγώ δεν το άκουσα, δεν έτυχε, με πληροφόρησαν σήμερα ότι έγινε αυτή η δήλωση. Δεν θεωρώ καν ότι έχει αξία, με την εξής έννοια: ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος δεν καλύπτουν μια τέτοια κίνηση. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Πρέπει να προσθέσουμε, ναι, ότι έχουμε και την τοποθέτηση του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην ουσία τον αδειάζει. Αυτό ακριβώς αναφέρει, αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είναι μια προσωπική του θέση. Και άποψη, ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δέχεται βολές από παντού για αυτή την άποψη του κ. Κατρογκάλου. Όταν συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια την κριτική μονομερώς, θέλω να πω, των πανελλαδικών μέσων ενημέρωσης για κάθε ατόπιμα που μπορεί να κάνει ένα στέλεχός του εν τη ρήμη του λόγου πολλές φορές ή ακόμα και σαν άποψή του, διότι ο κ. Κατρογκάλος αυτό το οποίο έφερε, ο νόμος τον οποίο έφερε από τα 440 ευρώ το οποίο πλήρωναν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με οποιοδήποτε εισόδημα το μήνα, τους έφερε στα 186 ευρώ. Αυτό αφορούσε το 90% των Ελλήνων. Το 90% των Ελλήνων. Υπήρχαν και κάποιοι που επιβαρύνθηκαν. Αυτό έληξε για το ΣΥΡΙΖΑ. Τελείωσε. Δεν θα υπάρξει φορολόγηση με βάση το εισόδημα. Αυτό που συνέβη όμως το τελευταίο διάστημα ήταν ότι αυξήθηκαν οι εισφορές από 186 που ήταν επί Κατρούγκαλου για το 90% των Ελλήνων. Ήδη σήμερα, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πληρώνουμε 248. Αυτό εσείς το είστε γιατρός, είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Η κατώτερη κλάση που δίνει η Νέα Δημοκρατία είναι 248 ευρώ. Επομένως, αλλού υπάρχουν τα προβλήματα και αλλού πάμε να τα εμφανίσουμε. Παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας το νόμο Κατρούγκαλου, 186 ευρώ εισφορές για την κατώτερη κλάση για όλους. Για όλους αυτοί που είχαν τα ανάλογα εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι 240. 240 είναι πολύ σημαντική επιβάρηση το μήνα, είναι 7 εκατοστάρικα το χρόνο παραπάνω. Αυτό πρέπει να υποθεί. Δεν πρέπει να αποσιωπάτε. Και επίσης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον νόμο, την αλλαγή του ασφαλιστικού νόμου, οι Έλληνες επί Σαμαρά και επί Καραμαλή και παλιότερα επί Παπανδρέου, 440 ευρώ πληρώναμε το μήνα, ασχέτως αν βγάζουμε 400
440 και μας τα παίρνει όλα ή 440.000. Ήταν φίξη εισφορά και ήταν 440. Αν αυτό αρέσει, αν νομίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό είναι καλύτερο, ας μας το πει. Ας πει ότι το σύστημα Σαμαρά ήταν καλύτερο. 440 ευρώ για όλους. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Και δεν λέω κάτι υπερβολικό. Οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι τεβετζίδες που λέμε, ξέρουν καλά τι πλήρωναν μέχρι το 16. Πλήρωναν 440 ευρώ ανεξαρτήτως και με μηδενικό εισόδημα. Το χρωστούσαν στο ταμείο. Και με μηδενικό εισόδημα ακόμα. Αυτό δηλαδή δεν είναι άξιο λόγο να το υπενθυμίσουμε ή να το πούμε. Ο Κατρούγκολος έκανε λάθος με αυτό που είπε. Και ίσως ο νόμος του αδικεί αρκετούς. Τελείωσε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καλύπτει στο πρόγραμμά του ούτε καν σαν σκέψη τη φορολόγηση με το εισόδημα. Τελειώσαμε με αυτό. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καρυπίδη, για εσάς, τι σημαίνει κάποιος θέτει υποψηφιότητα για βουλευτής και τι σημαίνει κυρίως αν κάποιος εκλεγεί βουλευτής? Ναι, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά γενικά, οι αξίες μας είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τη λογική της καριέρας ή τη λογική του κάνω δουλειά, επάγγελμα, την εκλογή αυτή. Έχουμε όλοι το επάγγελμά μας, έχουμε κάποια στιγμή που μας τιμά το κόμμα και ο κόσμος ο οποίος μας ακολουθεί, θα πρέπει να δείξουμε την ανάλογη δραστηριότητα, την ανάλογη συλλογικότητα, την προσέγγιση με τον κόσμο, όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν την ηθική και τις αξίες της αριστεράς. Θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι εκ των βουλευτών μας, να μην πω όλοι, τιμούν αυτά τα πράγματα, τιμούν αυτές τις λογικές. Εγώ είμαι δεσμευμένος στην κατεύθυνση αυτή, ότι αν εκλεγώ, φυσικά η προσέγγιση μου θα είναι καθαρά αριστερή, θα είναι προσέγγιση προς πολλούς, θα είναι προσέγγιση από αυτό που λέει το κόμμα μας, από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την παραδοσιακή αριστερά, αυτό το ευρύτατο κοινωνικό ρεύμα, η δημοκρατική παράταξη που λέμε, θα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος μου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την παρακολούθηση των προβλημάτων τους, την επίλυση όλων αυτών των θεμάτων, ειδικά των συλλογικοτήτων, ειδικά των φορέων οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολλούς αυτούς ανθρώπους, και θα είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντός μου. Εσείς τι κλίμα εισπράτετε τώρα τις πολλές τελευταίες μέρες που περιοδεύετε? Μετά την ολοκλήρωση της, ουσιαστικά τελειώνουμε σήμερα αύριο, βλέπω ότι η παρουσία μου είναι διακριτή. Ο κόσμος στηρίζει τις απόψεις μου, με γνωρίζει όλο και περισσότερο και λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Ήδη σας γνώριζαν πάρα πολύ, πρέπει να το πούμε. Είστε ένας έτσι πολύ αγαπητός γιατρός, έτσι, και πολύ γνωστός. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς είχατε Έχω μια παρουσία. Εντάξει, τα 32 χρόνια μου στον επαγγελματικό τομέα είναι σημαντικά. Επίσης σημαντικά είναι η θητεία μου στη διοίκηση των δύο νοσοκομείων. Επίσης σημαντικότατη είναι η παρουσία μου ως αντιδήμαρχος στις δημοτικές αρχές. Σωστό και αυτό που το επισημαίνετε. Ναι, γιατί είστε και από το χώρο της αυτοδιοίκησης, ναι, έτσι, ναι, ενεργός. Θεωρώ ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα προφίλ το οποίο μπορεί να στηρίξει την φιλοδοξία μου να γίνω βουλευτής, τη θεμητή φιλοδοξία μου να γίνω βουλευτής, όταν παραμένω επί 31 χρόνια υποψήφιος, επί 31 χρόνια μέλος ενός κόμματος το οποίο ήταν μικρό μένα ελπιδοφόρο στην αρχή και κατέληξε να γίνει κυβέρνηση. Είμαι μέλος του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ από το 1991 και έχω παρακολουθήσει όλες τις φάσεις της εξέλιξής του, με την προσαρμογή του σε ένα κόμμα, από ένα μικρό κόμμα το οποίο είχε ιδιαιτερότητες όσον αφορά την προσέλκυση των πολιτών, σε ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο σήμερα εκπροσωπεί την ελπίδα του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο αύριο, για κάτι το οποίο ψάχνουμε όλοι στο ευρωπαϊκό μας μέλλον πάντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε απολέσει τις ευαισθησίες της αριστεράς ή τις ευαισθησίες απέναντι στο κοινό καλό, στη δικαιοσύνη, στο σύνθημά μας το οποίο λέει πολύ, πολύ εύστοχα δικαιοσύνη παντού, το οποίο το ασπάζουμε πλήρως, το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι όλα αυτά τα οποία τόνισα πριν και πρέπει να έλθουν στην ελληνική κοινωνία, η δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι στην καρδιά
πάντα των ετοιμάτων μας, από ό,τι θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου τα αυτικά μου χρόνια, θέλαμε τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού μέσω της αναδιανομής του εισοδήματος, μέσω της στήριξης των φτωχότερων, μέσω της στήριξης αυτών που είχαν ανάγκη, στους μικρομεσαίους που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, και αυτό αδικείται τελευταία, στηρίζοντας η νυν κυβέρνηση, στηρίζοντας μεγάλες επιχειρήσεις μόνο και μεγάλα επιχειρηματικά project, και αφήνοντας επίσης στο θέμα των κόκκινων δανείων πάλι την ίδια τάξη, τη μεσαία τάξη, εκτεθειμένη με τα δάνειά της, είτε αυτά είναι επαγγελματικά, επιχειρηματικά, είτε είναι τα στεγαστικά, τα οποία έχουν έρθει σε φάση να δικαστικοί και χάνουν τα σπίτια τους ο κόσμος. Εμείς δεσμευόμαστε ότι τη λαϊκή κατοικία, αυτή που είναι πρώτη κατοικία, πραγματικά πρώτη κατοικία, σε μια οικογένεια η οποία δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά της και δεν έχει άλλα εισοδήματα ή άλλη ακίνητη περιουσία, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να στηριχθεί ώστε να μην χάσει το σπίτι του ο καλύτερος δυνατός από αυτούς που δεν θα οθήσουν βέβαια σε οικονομικό εκτροχιασμό τα δημόσια οικονομικά. Μάλιστα, να δώσω και μια είδηση αυτής της στιγμής και θα την ακούσετε κι εσείς μαζί μου, γιατί είμαστε εδώ στον τηλεοπτικό αέρα, ότι ο κύριος Κατρούγκαλος αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του. Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Κάνει ωστόσο λόγο για θεατρική παράσταση που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως την πολιτική ευθύνη για αυτή τη χθεσινή του τοποθέτηση και αποσύρεται από την εκλογική μάχη. Αυτό προς ενημέρωση όλων, γιατί είναι εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και πώς κλείνετε τώρα εσείς, κύριε Καρυπίδη, τον προεκλογικό σας αγώνα? Αύριο έχετε, σήμερα η κεντρική σας ομιλία? Όχι, έχω κάνει δύο ομιλίες, μία στη Λάρισα την προηγούμενη Τρίτη και μία αυτή που πέρασε στην Ελασσόνα. Έχω κάνει δύο επιτυχημένες συγκεντρώσεις, μία στη Λάρισα και μία στην Ελασσόνα. Μάλιστα. Ότι η παρουσία μου στον προεκλογικό αγώνα ήταν ικανοποιητική, με ικανοποίηση η ανταπόκριση του κόσμου, και θέλω να πω ότι είμαι αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα. Και συνεχίζετε επαφές, περιοδίες, έτσι παντού, σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Ακριβώς, μέχρι αύριο Παρασκευή που επιτρέπει ο νόμος, και το Σαββατοκύριακο πλέον. Και το Σαββατοκύριακο φυσικά, θα είστε όλοι επιπόδος, εννοείται, μέχρι και τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Καρυπίδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.